Λοιπόν, ε, μ, <κυκλή> τι λοιπόν, περίμενε, Α μπούμε κατευθείαν. Άνα Μαρία βρέστε λίγο. Και. Πού ήθελα να το καταλήξω, Χριστέ μου, το μυαλό μου. Hello! Hello! Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Ε, εγώ σήμερα θα σα μιλάω με αυτή τη φωνή, έτσι την πιο σεξι, γιατί αν νέα. <laughs> Και τώρα, πολύ σχετικό με το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, έχω βγει ε, δύο βράδια σε ρί. Ωραία. <laughs> Οπότε η φωνή μου έχει ε, πάρει αυτή τη σεξι νότα. Ε, βέβαια, άλλη φωνή σας αρέσει εσάς τον τελευταίο καιρό από ό,τι βλέπω από τα σχόλια. Ε, η φωνή πίσω από τις κάμερες. <laughs> Γιατί έρχεται γράψει. Για εσά, φάνη μου. <laughs> Λέω στη Μαρία, «Μαράκι, έχει δει δηλαδή τα σχόλια που λένε για τη φωνή σου, πόσο ωραία φωνή έχει, πόσο μοιάζει με τη φωνή τη μικρή Ολλανδέζα και τα λοιπά έχουμε δημιουργήσει το μυστήριο που θέλαμε για σένα. Ένα φίλο μου μου έστειλε Μπορεί να μου στείλει στο Instagram τη Μαρία. <laughs> Σήμερα όπως έχετε δει και από τον τίτλο, θέλω να μιλήσουμε ε, γενικότερα για την ηλικία, τι δεκαετίε τις κρίσεις ηλικία, τις διαφορές ηλικίε, το χάσμα της ηλικία. Γενικά έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε για την ηλικία και θα ήταν πάρα πολύ ωραία να τα είχα λίγο πιο οργανωμένα στο κεφάλι μου. Όμως, <laughs> επειδή ποτέ δεν μπορώ να τα έχω οργανωμένα στο κεφάλι μου, ελπίζω ότι όλα όσα θέλω να πω θα βγάλουν ένα νόημα. Είμαι η Άννα Μαρία και είμαι 33 στα 34. Wow. <laughs> Και πριν από 5-6 χρόνια, περίμενα να μετρήσω. Πριν από 5 χρόνια, τέλο πάντων, ε, ε, έκλεινα τα 28 μου. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι. <laughs> <laughs> Δεν είμαι καθόλου χαρούμενη γι' αυτό. <laughs> Και αρχίζοντα να το ψάχνω, συνειδητοποίησα ότι, μάλλον, κάπως έτσι πρέπει να μοιάζει μια κρίση ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι. Ε, ε, όταν λέμε κρίση ηλικία, γενικά, νομίζω ότι άμα ψάξει, α πούμε, στο Ιντερνετ, θα σου πει ότι είναι μία φάση που περνάνε οι άνθρωποι εκεί γύρω στα 40, 50. Δηλαδή, είναι η μετάβαση από την ε, ενήλικη στην μεσήλικη. Ε, στις μεσήλικες δεκαετίες, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ έτσι, θα διαφωνήσω εντό πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν είναι καμία τρομερή διαφωνία. Κρίση ηλικία ο άνθρωπος μπορεί να πάθει σε πάρα πολλά στάδια της ζωής του. Διότι η κρίση ηλικία συμβαίνει για διάφορου λόγους. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει να κάνει με το ότι νιώθει ότι φτάνει σε μια ηλικία που η κοινωνία από σένα απαιτεί κάποια πράγματα που εσύ δεν νιώθεις έτοιμη να τα κάνεις και αγχώνεσαι γιατί η κοινωνία λέει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται έτσι και σε έχουν πάρει τα χρόνια, τι ωραία φράση, αλλά εσύ δεν νιώθεις καθόλου έτσι. Και για να μην μιλάω έτσι γενικά και αόριστα, ειδικά στη γυναίκα, ας πούμε, υπάρχει αυτή, αυτό το peer pressure της κοινωνίας, ότι μέχρι τα 35 σου πρέπει να γίνεις μητέρα, γιατί ναι, μεν έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, αλλά μετά από τα 35 το σώμα σου δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία. Και όντω, όντω, ξέρω, εγώ νομίζω, από τα 26 και μετά η γυναίκα ήδη έχει αρχίσει και έχει χάσει πάρα πολλά... Ε, γόνιμα ο Άρια, είναι πιο δύσκολο από χρόνο με το χρόνο να γονιμοποιηθεί, να γίνει μητέρα, μπαίνουν δυσκολίε στη μέση. Δηλαδή αυτό είναι, αυτό είναι, πραγματική κατάσταση, δεν έχει να κάνει με την κοινωνία. Οπότε μετά μπαίνει και η πίεση της κοινωνίας ότι γιατί δεν έγινες νωρίτερα, γιατί δεν προσπάθησες, μήπως πρέπει να προσπαθήσεις, μήπως είναι η ώρα σου. Και όλο αυτό το πράγμα μπορεί να σου δημιουργήσει ένα άγχος και να λες πάει τελείωσε, μου έχουν πάρει τα χρόνια, Θέλω να κάνω παιδί αλλά δεν νιώθω τώρα έτοιμη οπότε ίσως να μην μπορέσω να κάνω ποτέ στη ζωή μου και άλλα τέτοια πράγματα. Πολύ όμορφα. Εγώ παρόλα αυτά, όταν έπαθα την... το πρώτο άγχο μου για το μεγάλο μου, δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου το παιδί. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό γιατί δεν ξεκίνησε έτσι για μένα. Εμένα με άγχωσε υπερβολικά πάρα πολύ το ότι πλησιάζω το 30. Αυτό ήταν ότι ένιωθα ότι Ρε, παιδί μου, τα 30 είναι μια πάρα πολύ σημαντική ηλικία που κάπω όταν ήμουν πιο μικρή και μου έλεγε κάποιο ότι είναι 30, ένιωθα ότι είναι ενήλικα και ότι έχει όλα λιμένα στη ζωή του και ότι ξέρει τι του γίνεται. Και συνειδητοποίησα ότι πλησιάζω τα 30 και δεν έχω καμία ιδέα τι μου γίνεται. Δεν ξέρω τι κάνω, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω, δεν ξέρω τίποτα. Και πιέστηκα πάρα πολύ. Οπότε όταν έκλεισα τα 28, δεν ήμουνα καθόλου μακαθόλου χάπη. Είναι λύση. Γιατί το χάραξε αυτό. Έχω την αγκάπη, Πέτερ. Είναι το γιο. Το επειδή είναι τα 28 και είναι παλί. Σε συνδυασμό με όλα αυτά, να πω σε αυτό το σημείο ότι ενδόμηχα. Πάντα από κάτω, στο ότι μεγαλώνουμε, δεν μπορεί να παραλείπεται ο φόβος του θανάτου. Γιατί η φυσική ροή των πραγμάτων είναι ότι γεννιέσαι, μεγαλώνεις, πεθαίνεις Οπότε, προφανώς και ο φόβος του θανάτου είναι κάτι που, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μας επηρεάζει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, εγώ δεν, κατα... δεν έλεγα τότε, αχ, είμαι 28, άρα... Μου έχουν μείνει άλλα 50-60 χρόνια ζωή και άγχο. Όχι. Έλεγα, είμαι 28, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Ε, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Δεν νιώθω έτοιμη να παντρευτώ. Δεν νιώθω ενήλικα. Δεν νιώθω ενήλικα. Δεν νιώθω καθόλου όρημη. Ακόμα και τώρα στα 33 μου δεν νιώθω καθόλου ενήλικα. Το καλοκαίρι, λοιπόν, ένα φίλο μου ε, μου είπε ότι στόχο τη ζωή του είναι να μην οριμάσει ποτέ. Και that hit me hard. Γιατί στην πραγματικότητα... Εμένα πάντως στο έχω της ζωή μου ήταν να οριμάσω, ξέρω εγώ. <laughs> Αλλά εν τέλει, είναι πολύ πιο ανακουφιστικό να θέτεις ο στόχο στη ζωή σου το να μείνει για πάντα ανώριμος. <laughs> Όσο ηλίθια και αν ακούγεται. Και όταν λέμε να μείνει για πάντα ανώριμος, δεν εννοούμε να είσαι κολοπέδι, να μην σε νοιάζει κανένας και να κάνεις ό,τι να είναι. Νοούμε πρα... στην πραγματικότητα, φαντάζομαι ότι και ο φίλο μου εννοεί, να μην για πάντα παιδί, ρε παιδί μου. Να μην... να μην αγχώνεται με πράγματα που αγχώνονται οι μεγάλοι, να μην ζορίζεται. Ένα άλλο πράγμα που σκεφτόμουν λοιπόν πρόσφατα είναι ότι εγώ, λίγο πριν κλείσω τα 30 μου, διάβαζα ασύστολα και σταμάτητα άρθρα 30 πράγματα που πρέπει να κάνει πριν κλείσει τα 30. 25 σημαντικά πράγματα πρέπει να έχει ξεκινήσει να κάνει πριν από τα 30. Κάπω. Έχουμε την δεκαετία αυτή, που είναι η τέταρτη δεκαετία της ζωής μας, παιδιά, τα 30. Γιατί είναι 0 έως 10, 10 έως 20, 20 έως 30 και 30 έως 40. Πουφ, ναι, εγώ νόμιζα ότι είναι η τρίτη. Αλλά είναι η τέταρτη. Ε, σε αυτή τη δεκαετία, λοιπόν, ε, νομίζω ότι η κοινωνία βάζει το μεγαλύτερο πρέσου στις πλάτες των ανθρώπων αυτών, που πρέπει να ξέρουν τι κάνουν στη δουλειά τους, να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στην οικογενειακή τους κατάσταση, να κάνουν οικογένεια, να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να να ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή, είναι αυτή η δεκαετία. Νιώθει ότι από τα 20 μέχρι τα 30 είναι λίγο πιο ανέμελα τα πράγματα, λίγο σπουδέ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Και ξαφνικά πρέπει να ξέρει. Και δεν ξέρει τι σου γίνεται, δεν έχει ιδέα τι σου γίνεται. Και είναι καταπιεστικό πολύ. Και αν δεν μπορέσει να το. Από... Και αν δεν μπορέσει να το αποκωδικοποιήσει και να το καταλάβει, τότε παθαίνει κατάθλιψη και κρίση ηλικίας. Εγώ αυτό έπαθα. Δεν μπορούσα να καταλάβω και να αποκο Δεν μπορούσα να καταλάβω και να αποκωδικοποιήσω ότι στην πραγματικότητα είναι όλο φτιαχτό και δεν χρειάζεται να ξέρω τι μου γίνεται, ρε παιδί μου. Και όλε αυτέ οι λίστε ε, του τι να κάνει πριν από τα 30 είναι για τον Μπούτσο ε, και μπορεί να τα κάνει και μετά τα 30 σου και μπορεί να τα κάνει και μετά τα 40 σου και μετά τα 50 σου και μετά τα 60 σου, αρκεί να το λέει η καρδούλα σου. Και τελικά η ηλικία είναι απλώ μία κοινωνική ε, συνθήκη ε, και όχι ένα δεσμό που σε κρατάει ή, θα, ή πρέπει να σε ορίσει ως άνθρωπο. Οπότε ναι, έχω φτάσει πια, τώρα μόλις έφτασα σε αυτή τη συνειδητοποίηση, <laughs> λέγοντας όλα αυτά, ότι δεν είναι ότι δεν θέλω να οριμάσω, θα το πω λίγο διαφορετικά, θέλω να αλλάζω. Θέλω να δοκιμάζω και θέλω να μην ριζώνω σε καταστάσεις. Θέλω να μπορώ να είμαι ελεύθερη. Μετά είχε γίνει βέβαια μιμ. Η δική μου ηλικία τουλάχιστον στο ίντερνετ. Ε, γιατί όντω όλοι με βλέπουν ότι δεν περνούσα καλά, ας πούμε. Και, <laughs> και πια έλεγα συνέχεια σε όλα τα βίντεο. Είμαι 24, είμαι 25, δεν ανεβαίνω δεν παραπάνω. Δηλαδή έβγαινε το κόμπλεξ μου. Ακόμα και αν έβγαινε σε χιούμορ, έβγαινε το κόμπλεξάκι μου. Υπήρχε, παιδιά, ήταν εκεί, το είχα. Και. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ελεύθερη που πια δεν έχω κανένα θέμα να πω ότι είμαι 33 και μάλιστα πιο κοντά στα 34 από ότι στα 33 πια. Ε, και περνάω καλά. Η ερώτηση, θα γυρνούσε, ξέρω εγώ, πίσω σε κάποια ηλικία. Ναι, φυσικά και θα γυρνούσα, παιδιά, πίσω σε μια ηλικία. Εννοείται ότι θα γυρνούσα. Καταρχά, αν είχα, ειδικά τα μυαλά που έχω τώρα, θα τα ζούσα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όμω, δεν ξέρετε πόσο απελευθερωτική είναι αυτή η δεκαετία. Δηλαδή, ξεπερνά άγχη, χαζά, που το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στο podcast, π.χ. το άγχος της εξωτερικής εμφάνισης, που είναι στην ηλικία των 20, ας πούμε, το, 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 έχεις πολύ έντονα, γιατί σε ενδιαφέρουν οι σχέσεις, τα γόρια, τα κορίτσια κτλ. Επίσης, γιατί τώρα μιλάω για μένα και δεν είναι σωστό, δεν μεγαλώνουμε όλοι με την ίδια ηλικία. Στην ίδια ηλικία, βασικά. Γι' αυτό και η ηλικία δεν έχει σημασία. Γιατί οι καταστάσεις της ζωής είναι αυτές που μας κάνουν να μεγαλώνουμε. Υπάρχουν παιδιά που έχουν οριμάσει από τα 12 τους και μπορείς να τα ακούσεις να μιλάνε σαν να είναι 30 και αυτό δεν είναι καλό. Και αυτό συνέβη όμως γιατί ζήσαν καταστάσεις που Εμεί δεν έχουμε ζήσει. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, ένα πράγμα που, που, παρατήρησα στη Φωτεινή. Η Φωτεινή είχε οριμάσει πολύ πιο γρήγορα από μένα σε ηλικία, γιατί αναγκάστηκε. Ωραία, ήρθε από μια ξένη χώρα, ήταν άλλε οι συνθήκε που, βίωσε, που βίωσαν οι γονεί τη εδώ, άλλα τα πράγματα που έπρεπε να κάνουν. Εγώ γεννήθηκα εδώ, είμαι από αυτή τη χώρα, είχα μια διαφορετικού είδου παιδικότητα, πιο ανάλαφρη, πιο εύκολη. Δεν χρειάστηκε να αναλάβω ευθύνε και να πάρω στην πλάτη μου βάρη από τα 10, 12, 13. Οπότε. Ε, δεν είχα την ίδια ηλικία με τη φωτεινή σε κάποια πράγματα. Σε κάποια άλλα μπορεί η φωτεινή ή η κάθε φωτεινή να ήταν πιο πίσω από τη δική μου ηλικία. Γι' αυτό και προσπαθώ να πω ότι εν τέλει η ηλικία δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Οριμάζουμε τελείως διαφορετικά. Εγώ δεν, στα 28 μου, δεν ήξερα τι μου γίνεται και αυτό με άγχωσε πάρα 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 πολύ και με, με ανάγκασε, με οδήγησε βασικά στο να μου βγει σε κόμπλεξ όλο αυτό ας πούμε που ευτυχώς το μετουσίωσα σε χιούμορ αλλά θα μπορούσα να το έχω μετουσίωσει και διαφορετικά ε, τώρα όσον αφορά την ηλικία ρε παιδί μου εγώ μεγαλώνοντα, για παράδειγμα έλεγα από πω είμαι 30 χρονών και θυμάμαι έντονα, ας πούμε, και ακόμα και τώρα κάνω παρέα με πολλά μικρότερα παιδιά και σκεφτόμουν πάντα μέχρι τώρα. Πω τι σημαίνει αυτό για μένα, το ότι κάνω παρέα με μικρότερους, μήπως σημαίνει ότι αρνούμε να αποδεχτώ την ηλικία μου και, ε, δεν, ε, και, και, όλο αυτό με άγχωνε ουσιαστικά, ρε παιδί μου. Όμως, τώρα πια δεν με ενδιαφέρει. Τώρα, δηλαδή, είμαι σε φάση πόσο καλά περνάω με τους μικρότερους Μέχρι εκεί που μπορώ, βέβαια, γιατί έχω και εγώ μεγαλώσει. Οπότε δεν έχω τι ίδιε αντοχέ. Ε, αλλά πόσο καλά περνάω, πόσα πράγματα μου μαθαίνουν τα νέα παιδιά, α πούμε. Shout-out στον Καρπούζη, στη Λαμπρινή, στον Σκραπ, στο Χάικι, σε παιδιά που έχω αράξει μαζί του και έχουμε σχεδόν μία δεκαετία διαφορά. Και πραγματικά βλέπω τον κόσμο από μία πιο φρέσκια οπτική και γαμάει, γιατί μένω έχω μια πιο relevant ματιά, ρε παιδί μου. Και ταυτόχρονα έχω του φίλου μου από την ίδια ηλικία και έχω και του φίλου μου που είναι μεγαλύτερη ηλικία. Και εν τέλει συνειδητοποιώ ότι περιστοιχίζομαι από έναν κύκλο ανθρώπων που καμία σχέση δεν έχει ηλικία. Προχτέ ήμουν στα γενέθλια μια φίλη μου που είναι αδελφική μου φίλη, α πούμε, και έκλεισε τα 40. Η κολλητή μου από το σχολείο, η Αλέξια για παράδειγμα, ε, είναι. Τη βλέπω ρε παιδιά, α πούμε, και είναι ακόμα σαν να είναι στο σχολείο. Και τη χαίρομαι, ξέρω εγώ. Δεν την έχει επηρεάσει η ηλικία πουθενά. Και κάνω αυτό το podcast κυρίω γιατί ακριβώ επειδή εμένα με επηρέασε, ίσω μπορώ να προλάβω κάποιον από εσά να μην επηρεαστεί. Γιατί στην πραγματικότητα, όντω η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Δεν πρέπει να αφήσουμε την κοινωνία και την ηλικία να μας ορίσει και να πεθάνουμε Εντό πολλών εισαγωγικών νωρίτερα. Να γεράσουμε, α πω καλύτερα, νωρίτερα από αυτό που θέλουμε. Το μυαλό μα είναι η ηλικία μας. Έχω μια φίλη την Άννα. Η Άννα έχει μια γηλιά, όπω όλοι οι άνθρωποι. Η γηλιά τη έκλεισε νομίζω πέρυσι. Τώρα εντάξει μπορεί να λέω λάθο, αλλά για να καταλάβετε, έκλεισε τύπου τα 95. 96, τέτοια ηλικία. Και μιλάω με την Άννα και τη λέω τι θα κάνει σήμερα. Μου λέει: Πάμε στα γενέθλια τη γιαγιά μου. Όταν τελειώσουμε, αλλά δεν νομίζω, θα σε πάρω. Οκ, οκ. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα μου είχε πάρει τύπου μετά από μία μισή ώρα. «Σε λέω: Καλά, τόσο λίγο κάτσατε στα γενέθλια τη γιαγιά σου. Μου λέει: Έτσι κάναμε τούρτα και σηκώθηκε και μα παράτησε για να βγει με τι φίλε τη. 95 χρονών για να κάνει τα γενέθλια τη με τι φίλε τη. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Έχω τη δική μου τη γιαγιά τώρα, η οποία τώρα φτάνει, νομίζω, τα 90 εκεί, κοντά, η οποία έχει παραιτηθεί από τη ζωή περίπου από τα 65 τη. Ελπίζω, μαμά, αυτό το podcast να μην το ακούσει μπροστά στη γιαγιά. Ε, μ, αλλά όταν σα λέω έχει παραιτηθεί, ενώ έχει παραιτηθεί από τη ζωή τη. 65 χρονών, είσαι νέο άνθρωπο θέλω να το κάνω establish αυτό, κυρίω για τον εαυτό μου σε λίγα χρόνια που θα φτάσει κάποια στιγμή, ελπίζω, 65 χρονών. <laughs> ε, και ελπίζω να είμαι η γιαγιά τη Άννα και όχι η δική μου γιαγιά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι όλα τα πράγματα είναι θέμα μυαλού, δεν είναι θέμα ηλικία. Και αφού μίλησα για όλα αυτά για την ηλικία, ε, και είπα και για, το, για τη σχέση, ρε παιδί μου, με νεότερου. Σχέση, όχι ερωτική, για, τους, για το να έχει φιλίε, να κάνει φιλίε και παρέε με νεότερα άτομα, α πούμε. Ε, θέλω να μείνω λίγο παραπάνω σε αυτό. Υπάρχει χάσμα. Προφανώ. Και είναι λογικό να υπάρχει χάσμα. Υπάρχει μία δεκαετία και, α πούμε, ανάμεσα στου ανθρώπου που του χωρίζει. Μεγαλώνουν με άλλα πράγματα. Η τεχνολογία σε αυτή τη δεκαετία, αν τη δει, εξελίσσεται τρομερά. Εγώ, όταν γεννήθηκα, Νομίζω έπιασα κινητό πρώτη φορά στα 11 άμμου 12 και τα παιδιά γεννιούνται με κινητά, τάμπλετ, ίντερνετ, wireless, bluetooth. Πώς να μην υπάρχει χάσμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πριν από κάποια χρόνια παρουσίαζα έναν διαγωνισμό ρομποτικής. Σε που δεν κατάλαβες, έναν διαγωνισμό σχολείου ρομποτικής. Δηλαδή, παιδάκια γυμνασίου φτιάχνανε ρομπότ και εγώ ήμουν παρουσιάστρια. Αλήθεια, εγώ ακόμα... Άμα έχει έλξατε, οθήσατε, στο σκέφτομαι. <laughs> και τα παιδάκια του γυμνασίου φτιάχνουν ρομπότ. <laughs> Ωραία, εγώ για κάποιο λόγο το παρουσίαζα αυτό. Και ήμουν η παιδί μου και είχα φτιάξει ένα slide που του ρωτούσα αν ξέρουν τι είναι όλα αυτά τα πράγματα τη τεχνολογία. Σα το ερκίζομαι. Τα παιδιά του γυμνασίου δεν γνωρίζανε τι είναι η δισκέτα. Μάλλον μπορεί πολλοί από εσά που με ακούτε να μην ξέρετε τι είναι η δισκέτα. Δεν γνωρίζανε τι είναι το Walkman. Και μπορεί πολλοί από εσά που πούμε ακούτε να μην ξέρετε τι είναι το Walkman. Δηλαδή, τύπου, πώ έχουμε το Spotify τώρα και έχουμε ό,τι τραγούδια θέλουμε, όποια στιγμή θέλουμε. Εμεί έπρεπε στο Walkman να βάλουμε συγκεκριμένα τραγούδια στο CD ή στην κασέτα μα, γιατί είχαμε και κασέτε. Και τα ακούγαμε ασυ... ασταμάτητα. Για χρόνια. Ήταν δέκα τραγούδια και τα άκουγε ασταμάτητα. Πώ να μην υπάρχει χάσμα, ρε φίλε. Εννοείται και είναι υγιέ και είναι οκ. Okay. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να έχει βρει τον το, το κώδικα, να επικοινωνεί και με του νεότερου, γιατί μαθαίνει πράγματα και δεν μένει στο παρελθόν. Και ταυτόχρονα, παιδιά, και οι νεότεροι μαθαίνουν από σένα. Δηλαδή, είναι, είναι μία σχέση. Δούνε και λαβή. Εντάξει, παιδιά, και κάνω πλάκα. Α πούμε, άμα είμαι με του πιο μικρού μου φίλου, ξέρω εγώ, τη μυθία σα και τέτοια. Αλλά δεν νιώθω θεία, ρε παιδιά. Ενώ ότι. Τι να κάνω, δεν νιώθω θεία, δεν νιώθω καθόλου θεία, α πούμε. Ε, το, ε, είμαι. Ε, αυτό σκέφτομαι ότι ηλικιακά θα έπρεπε να είμαι σε μια φάση που να σκέφτομαι Α, να κάνω παιδιά, να κάνω οικογένεια. Και εγώ είμαι σε φάση που σκέφτομαι. <laughs> <laughs> θα πάμε στο αυτεράδικο σήμερα. Να πάρω κι άλλο ποτό. Και μια και μιλάμε για ηλικίε, ρε παιδί μου, ε, θέλω και να πιάσω και λίγο το θέμα τη διαφοράς διαφορά ηλικία στι ε, δεν έχω εμπειρία, δεν έχω κάνει ποτέ σχέση, νομίζω, με μικρότερο ή μεγαλύτερο. Σχέση. <laughs> Μπορεί να Σκέφτομαι, υπάρχει ταμπού στην κοινωνία μας Σήμερα, σχετικά με αυτό, προφανώ και πολλοί άνθρωποι κάνουν σχέσει με μεγαλύτερου, με μικρότερου, με μικρότερε, με μεγαλύτερε κτλ. Υπάρχει πια, είναι κάτι που συμβαίνει. Αλλά υπάρχει ταμπού στην κοινωνία μα ή έχει αλλάξει αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει ταμπού. Και σκέφτομαι, γιατί δεν το έχω οργανώσει. Και σκέφτομαι ότι εάν δύο άνθρωποι τα βρίσκουν και αγαπιούνται και περνάνε καλά και έχουν κοινό κώδικα επικοινωνία και θαυμάζονται, όπω όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που θα πρότεινα σε μία οποιαδήποτε σχέση, ανεξαρτήτω ηλικία τότε ποιο είναι το πρόβλημα. Και γιατί επίσης, πάλι θα το πάω λίγο στο φεμινιστικό, τι να κάνω, είμαι μία μικρή φεμινίστρια, ε, γιατί επίσης όταν μία μικρότερη γυναίκα είναι με ένα μεγαλύτερο άντρα, την κρίνουμε πολύ αρνητικά, ότι θέλει να του φάει τα λεφτά, ό,τι, 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 ό,τι. Όταν ένας μάλλον μικρότερος άντρας είναι με μία μεγαλύτερη γυναίκα, λέμε «ου, είναι με το κούγκαρ, είναι με το μίλφ, είναι αυτό, είναι...» Πάλι τα ίδια δηλαδή. Έτσι, αναγνω... έτσι, αυτό το είπα απλά για να αναγνωρίσουμε τα ψήγματα πατριαρχία σε όλα τα πράγματα που μπορεί να σχολιαστούν σε αυτό το podcast. Η πατριαρχική συνειδητοποίηση τη ημέρα. <laughs> Τέλο πάντων, εγώ ξέρω φίλου μου που τα είχαν και με μικρότερε. Ξέρω, και φίλ... Που, που, τα... έχουν ακόμα, ξέρω εγώ, με 10 χρόνια διαφορά. Ξέρω φίλε μου που τα είχαν με μεγαλύτερου, τα είχαν με μικρότερου. Και για μένα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ξαναλέω εάν και εφόσον μπορεί να βρει κοινό κώδικα επικοινωνία. Γιατί ξαναλέω και το βάζω και το αφήνω εδώ, η ηλικία είναι ένας αριθμός, Η βιολογική ηλικία. Το υπόλοιπο είναι εδώ. Ουνάγκη. Α! <laughs> Μιλώντα για τι ηλικίε, ε, θα ήθελα να πω ότι η Μαρία, α πούμε, είναι στο μετέχμιο Δεν είναι ρε παιδί μου, ούτε η μικρή μου φίλη. Ε, ούτε όμω είναι και πάρα πολύ κοντά στην ηλικία μου, δεν έχουμε μία διαφορά. Παρ' όλα αυτά, νιώθω ότι έχουμε πάρα πολύ καλό κώδικα επικοινωνία με τη Μαρία. Δεν νιώθω το χάσμα. Εγώ στην ηλικία τη δεν ήμουνα σαν τη Μαρία, α πούμε. Μαρία, να πούμε πόσο χρόνο είσαι. Ναι, να πούμε. Ε, θα γίνω 28 το Γενάρη. Δεν ξέρω, σου φαίνομαι πολύ boomer. Όχι, ούτε καν. Σου φαίνομαι πολύ νέα. <laughs> Αν κρίνω ότι βγήκε για μέρε <laughs> Βλέπεις, Βλέπει, εσύ τι έκανε, κοιμόσουνα. Εγώ κοιμόμουν, παιδιά. <laughs> Εγώ είχα κάπω κρίση ηλικία πριν τα 18. Γιατί σκεφτόμουν ότι θέλω να ενηλικιωθώ. Δηλαδή, δεν είναι η μόνη μου σκέψη. Ε, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι από τα 18 μέχρι τα 30 θα είναι οι καλύτερα, τα καλύτερα χρόνια τη ζωή μου. Θα είναι τα χρόνια που θα είμαι, ξέρω εγώ, στα αρχίδια μου όλα. Θα βγαίνω, θα κάνω δαράνο. Ε, και εν τέλει φάγα τρελό χαστούκι από γιατί δεν τη ζωή. Ήτανε. <laughs> ναι, προφανώ! Γιατί συνειδητοποίησα ότι πρέπει Όντω να σκεφτώ τι θέλω να κάνω. Ήταν κάτι που άρχισε να με αγχώνει πάρα πολύ. Άλλαξα γνώμε αρκετέ φορέ. Και ε... θα αλλάξει άλλε τόσε. Ναι, παραλληλά έσκασα και... έσκασαν και τα lockdown, τα οποία ε, ήταν το κερασάκι στην τούρτα για μένα. Γιατί ήμουν σε φάση χάνω δύο χρόνια από τη ζωή μου, που θα έπρεπε τώρα να είναι η καλύτερη μου δεκαετία. <laughs> Αλλά νομίζω ότι τα 30 είναι τα 20 με λεφτά. <laughs> Τώρα για να γελάσουμε λίγο, επειδή το ανέφερα, θέλω πριν κλείσουμε να σα διαβάσω έτσι κάποια πράγματα από τα άρθρα που άμα πατήσετε στο Google. Τώρα εδώ έχω πατήσει πράγματα να κάνει πριν τα 30 στο Google και μου έχει βγάλει. 30 πράγματα που πρέπει να αρχίσει να κάνει πριν τα 30. 25 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνει πρωτού πα 30. 12 κρίσιμα πράγματα που πρέπει να κάνει πριν από τα 30, 30 πράγματα που πρέπει να μάθει πριν τα 30, 7 πράγματα που πρέπει να κάνει πριν τα 30, 10 πράγματα που πρέπει να έχει κάνει. Καταλαβαίνετε την πλήση εγκεφάλου, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ηλικία είναι ένα milestone, α πούμε. Α διαβάσω πριν σα πω, ρε παιδί μου, τι νιώθω εγώ για αυτή μου τη δεκαετία, για να κλείσω. Α πούμε σε αυτό το άρθρο. Που είναι και το The GR. 7 πράγματα που πρέπει να κάνει πριν τα 30. Άρα φαντάζομαι, επειδή λέγεται The Man GR, απευθύνεται μόνο στου άντρε. Μείνε σε μια μεγάλη πόλη. Φτάσε τα σωματικά σου όρια, μάθε διαλογισμό, ταξίδεψε μόνος σου, ξεκίνα μία επιχείρηση, νιώσε τον έρωτα. Καταλαβαίνετε πόσο καταπιεστικό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σου λένε στα άρθρα ότι πρέπει να ξεκινήσεις μία επιχείρηση ε, πριν τα 30 σου, στην Ελλάδα, που μέχρι τα 40 ζούμε με τους γονείς μας... Και δεν φταίμε κι εμεί πια. Εκεί που είναι τα ενίκια. Α βάλουμε, ένα παιδί μου, λίγο πιο απτού στόχου. Τύπου μέχρι τα 30 μη ζεις με, με του γονεί σου, ιδανικά. <χει> και μετά βλέπουμε για την επιχείρηση. <χει> <ξερό> Ξέρω εγώ, λέω τώρα. Α <αχε> δούμε αυτό το άρθρο που λέγεται 12 κρίσιμα πράγματα. Τώρα <τώ> θα κρυθεί η ζωή σα, παιδιά. <Εμ>... Βρε μια δουλειά που σε ικανοποιεί, μάθε να μαγειρεύει, μάθε ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι, μην αποκαλύπτει τα πάντα για την προσωπική σου ζωή, κάνε διακοπέ. <laughs> να βγάλει δίπλωμα οδήγηση, να πάρει την απόφαση να μετακομίσει από το πατρικό σου σπίτι. Εντάξει. Ε, να ανακαλύψει το στυλ σου. Ναι, γιατί α πούμε, ρε παιδί μου, το στυλ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ανακαλύψει πριν τα 30 και μετά να δεσμευτεί σε αυτό. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική πίσω από κάποια άρθρα. Τέλο πάντων, εγώ τα διάβαζα τα παιδιά αυτά τα άρθρα. Δηλαδή, για να βάλω όντω, για να βάλω στόχου για τη ζωή μου, όταν άρχισα να παθαίνω κρίση ηλικία, έλεγα τι πρέπει να έχω κάνει. Ε, να έχω μείνει ε, μόνη μου, να έχω ε, ε, ταξιδέψει μόνη μου. Δεν έχω ταξιδέψει μόνη μου ποτέ. Και έχω κλείσει τα 30. Α αποβάλουμε, ρε παιδί μου, ότι η ζωή τελειώνει μετά τα 30. Για να κλείσω, λοιπόν, εμένα όντω η καλύτερη δεκαετία τη ζωή μου μέχρι στιγμή είναι τα 30. Και να σα πω γιατί. Γιατί ξέρω πολύ περισσότερο τι μου γίνεται. Και α μην ξέρω τι θέλω να κάνω. Και μάλλον δεν θα μάθω και ποτέ. Και όπω είπα, θέλω να αλλάζω, θέλω να βελτιώνομαι, θέλω να είμαι ελεύθερη. Πατάω περισσότερο στη γη. Με την καλή έννοια Έχω φαντασία, εξακολουθώ και έχω φαντασία. Είμαι ένα άνθρωπο με μεγάλη φαντασία, οπότε αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλά πατάω και στη γη. Δηλαδή δεν επιτρέπω στα συναισθήματά μου να με καταπιούν. Βάζω ένα όριο. Και όλα αυτά τα έμαθα επειδή μεγάλωσα. Και έχω και λεφτά, όπω είπε η Μαρία. Στα 20 μου δεν είχα. Οπότε τα 30, όντω. Δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη δεκαετία, γιατί θα αναιρέσω ότι, οτιδήποτε έχω πει. Είναι η καλύτερη δεκαετία μου όμω μέχρι τώρα. Με διαφορά, Περνάω τέλεια, είμαι η Ιωάννη Μαρία, είμαι 33 χρονών και το μόνο που εύχομαι είναι να γίνω και 34, και 35, και 36, και 40, και 50, και 60 και τέλος πάντων να ζήσω μια γεμάτη ζωή ε, και να μην χάσω τα χρόνια μου. Από μια 35αρα, πιο κοντά στα 35 από ό,τι στα 30. Ε, φίλοι σα, ελπίζω αυτό το podcast να σας άρεσε. Ε, ελπίζω να... να σας βοήθησα, όντω, ξέρω εγώ. Και να πάρω ένα δευτερόλεπτο να πω ότι πραγματικά τα... ανεβάζω καμιά φορά μηνύματα που μου στέλνετε για τα podcast. Δεν μπορώ να τα ανεβάσω όλα και προσπαθώ και σα απαντάω όσο μπορώ. Είναι τα πιο ωραία μηνύματα που έχω πάρει στη ζωή μου, γιατί έχουν βάθο, έχουν νόημα, έχουν... έχουν κάτι να μου πούν. Και νιώθω ότι αυτή, αυτό το ταλισβερίσι πάει πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, subscribe αν σας αρέσουν αυτά τα podcast και γενικά το περιεχόμενο αυτού του καναλιού. Ήθελα να σας πω ότι... Ε, τι ήθελα να πω? Κάτι ήθελα να πω. Να το τα γεράματα. Ξέχασα. <laughs> Κάθε Δεύτερη Κυριακή ανεβαίνουν και στο Spotify για εσάς που είστε φαν του Spotify. Ε, και... Μπορείτε να τα κατεβάζετε και στα Walkman σα. <laughs> Αφήστε με ένα σχόλιο, γράψτε μου τι δικέ σα σκέψει και απόψει πάνω στο θέμα. Πείτε μου τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε σε αυτό εδώ το podcast. Προτείνετε μου αλλαγέ. Είμαι ανοιχτή εδώ. Έχω ανοίξει τα αυτάκια μου και σα ακούω. Και εγώ και η Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε άλλο ένα podcast μα. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Τσιουμπιουμίου. Είμαι 33 και είμαι καλά. Δεν συμπαθαίνω, ξεχνάω ότι με 33 καμιά φορά. <σταστασίλιο>